Αναβρασμό και γανάκτη επικρατεί στου επιχειρηματίε τη Ιεράπετρα, οι οποίοι όπω υποστηρίζουν απειλούνται από την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου με τσουχτερά πρόστιμα αλλά και με καταδαφίσει των αυθέρων των κατασκευών του στην παραλία. Θα πιάσουμε τα όπλα. Θα έχει διέμα. Έχουν επενδυθεί 200.000 ευρώ εδώ μέσα. Με βάλανε εμένα χρόνο το θέλω. Να κάνω δάνεια στι τράπεζε και να κάνω μια πέρα που κάνει 200.000 ευρώ. Με... δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν το καταδαφίσουν, τι θα γίνει. Θα πάρω ένα όπλο και θα σκοτώνω. Και δεν ήταν, επειδή έκανα δάνεια πάνω από κότερα, με, με, υποχρεώσει... με υποχρεώσει ο Δήμο να κάνω μια κατασκευή. Όλοι το θέλω και δεν είμαι εγώ, είμαστε όλοι στην παραλία. Το γνωρίζουν πολύ καλά οι καταστηματάρχες ότι αυτέ οι κατασκευέ είναι αυθαίρετε γιατί στην ουσία υλοποιήθηκαν πάνω σε εδαφική πάνω σε έδαφο οποίο δεν ανήκε και δεν είχαμε τη χρήση ω Δήμο. Εμεί προφανώ δεν γνωρίζαμε ότι αυτό ήταν παράνομο ή αν θέλετε υπάρχει και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 24 του 7. Οι εξελίξει έχουν προκαλέσει θύελα αντιδράσει στου επιχειρηματίε, οι οποίοι πλήρωσαν υπέρογκα ποσά έω και 200.000 ευρώ για τη δημιουργία ξύλινων κατασκευών και όχι μόνο, ακολουθώντα τι οδηγίε και τι προδιαγραφέ που όριζε η Δημοτική Αρχή για λόγου αισθητική και ομοιομορφία. Κατασκευή η δικιά μου απ' έξω έπιασε γύρω στα 140.000. Δηλαδή έτσι παίρνουμε μια απόφαση και χαλάμε με τα δάνεια που έχουμε, με το ένα με το άλλο, α πάνε στι τράπεζε να δούμε να δει καθένα τι χρωστάμε και μετά θα παίρνουν τι αποφάσει που πρέπει να πάρουν. Έχουμε μείνει και εμεί άναυτοι για το γεγονό, διότι νομίζαμε ότι μέχρι τώρα ό,τι κάναμε ήταν νόμιμο, διότι ε, για κάθε ετήσια σεζόν, εν πάση περιπτώσει, έτο παίρναμε άδεια από το Δήμο, υποβάλλοντα έτοιμα σχετικό, πληρώνοντα την οφειλή που μα ε, ε, αντιστοιχούσε ένα τραγωνικό μέτρο και όσο είχε επιβληθεί στον καθένα και παίρναμε τη σχετική άδεια χρήσεως του χώρου. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή προχωρά τη διαδικασία νομοποίησης του παραλιακού μετόπου ώστε να μπορεί νόμιμα να προχωρήσει σε παρεμβάσεις. Και έχει μείνει ένα μεγάλο ερωτηματικό τι γίνεται στις, για τις κατασκευές αυτές και κατά πόσο αυτές οι κατασκευές θα επηρεάσουν τη διαδικασία της νομιμότητας της νομοποίησης του παραλιακού μετώπου. Πράγμα το οποίο εμείς απευχόμαστε να γίνει.